Πάμε στα θέματα παιδείας. Κύριε Μιλωνά, τετράμινα φωνές είναι και τα αποτελέσματα όλα αυτά που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση, απογοήτευση. Έχουν να περιμένουν κάτι τελειόφοιτοι για φέτος, κύριε Μιλωνά? Καλό μεσημέρι. Οι τελειόφοιτοι για φέτος θα πρέπει να περιμένουν τη νέα κυβέρνηση, τον νέο Υπουργό Παιδείας, τη συνεννόηση μαζί του για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά τα οποία όντως αυτή την περίοδο αδικήθηκαν για διάφορους λόγους. Αυτό πρέπει να περιμένουμε, τον νέο Υπουργό Παιδείας. Η Επιτροπή Παιδείας είναι πανέτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα το κάνουμε λιγίτα. Πρέπει να σας δώσω μια πολύ όμορφη εικόνα, γιατί είμαστε εδώ στη Λεμεσό, στο ΚΑΠΑ Δημοτικό Σχολείο, όπου είναι συγκεκριμένοι ο Υπουργός και εγώ και άλλοι φίλοι και συνάδελφοι, οι οποίοι γιορτάζουν με τα παιδιά. Μια υπέροχη εκδήλωση. Θα σου πω τώρα για το τετράμινο ότι η πρόθεση της Επιτροπής Παιδείας κατά πλειοψηφία, όπως προκύπτει από τις διαβουλεύσεις που έχω, είναι ότι αυτό το σενάριο θα τελειώσει πολύ σύντομα. Για τα παιδιά που έχουν δώσει εξετάσεις στο πρώτο τετράμινο, όπως αποκαλείται, ναι, θα δούμε ποιους τρόπους μαζί με τον Υπουργό Παιδείας μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και όχι λαϊκίστικα με διάφορες δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν στέρη βάση, θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Αυτό το 95-5 που είχε πει ο κύριος Χριστοδουλίδης πριν εκλεγεί, μπορεί να υλοποιηθεί? Βεβαίως και μπορεί να υλοποιηθεί. Φτάνει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, καθώς επίσης και τη στήριξη νομικά μια τέτοια ενέργεια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας. Και όχι με λαϊκισμούς, να δηλώνουμε δεξιά και αριστερά ότι θα κάνουμε το ένα και το άλλο στην βάση αντισυνταγματικών προνοιών. Συνεπώς, τα ζητούμενα είναι δύο. Τι θα γίνει για φέτος, για να μην αδικηθούν τα παιδιά τα φέτος οι τελειόφοιτοι, και τι θα γίνει γενικότερα για τα τετράμινα από του χρόνου, κύριε Μιλωνά? Για τα τετράμινα από του χρόνου, θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου προσωπική θέση, αλλά πιστεύω και στην πλειοψηφία στο μέλλον της Επιτροπής Παιδείας και των κοινωνικών κομμάτων, να σας υπενθυμίσω όλοι οι υποψήφοι, συμμερίζονταν ως υποψήφοι τη θέση μου, αυτή που θα σας πω, είναι η κατάργηση αυτού του θεσμού. Για διάφορους λόγους δεν λειτουργήσε, δεν περπάτησε. Δεν είναι της ώρας βέβαια αυτό. Οπότε πρέπει μέχρι το καλοκαίρι εμείς, μαζί με την εκτελεστική εξουσία, να βρούμε τη νέα μέθοδο αξιολόγησης των παιδιών. Μάλιστα. Και αυτό θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Οπότε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε ένα νέο περιβάλλον με καλύτερες συνθήκες, χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι χρειάζεται η αξιολόγηση των παιδιών, κύριε Νικήτα. Και πρέπει να το πούμε κατ' επανάληψη για να το εμπεδώσουμε ότι χρειάζεται αξιολόγηση των παιδιών. Με τον σωστό τρόπο. Με τον σωστό τρόπο, ακριβώς. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Αν σας προταθεί το Υπουργείο Παιδείας, θα πείτε ναι, κύριε Μιλωνά? Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αγαπητέ μου Νικήτα. Α, δεν υπάρχει, γιατί ακούστηκε. Λέω, ακούω. Ο Μιλωνάς πάει Υπουργός Παιδείας. Ο Μιλωνάς. Ναι. Τους λέω, θα τον έχω σήμερα τον κύριο Μιλωνά και θα τον ρωτήσω, ναι, και πάντα απαντά ξεκάθαρα. Συνεπώς. Αυτό θα, ναι, το αποφασίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα δικό μου ή οποιοδήποτε άλλου, Νικήτα. Ναι, αλλά σας προταθεί, το σκέφτεστε ή το αποκλείετε? Όχι, δεν αποκλείω τίποτα, Νίδα. Δεν αποκλείω τίποτα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά δεν υπάρχει σημασία καμιά. Όποιος και αν είναι υπουργός, θα παλέψουμε για να αλλάξουμε πράγματα στον χώρο της παιδείας, η οποία ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Κρατώ το ότι δεν αποκλείεται τίποτα, περιμένοντας τις οριστικές ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να σε καλά, Νίδα. Καλή συνέχεια.